Πάμε και στην κυρία Ζαφυρίου. Πάμε να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Να δούμε κάτι λίγο από ένα λαμπρό θέαμα. Βαριά τα θέματά σας. Η κυρία Ζαφυρίου έχει κάτι πιο ευχάριστο. Yeah. Γιατί είναι πάλι στην πλατεία Αριστοτέλους. Αχ, Μαρία. Θα τη βλέπουμε την πλατεία Αριστοτέλους. Μαρία, έτσι Μαρία. Θα τη βλέπουμε μόνο. Από τις ωραίες εικόνες που μας μεταφέρετε εσείς. Τι να κάνουμε. Τι να κάνεις, η ζωή ήταν δύσκολη μαζί. Εγώ στεναχωρημένη με αυτό το πρωινό, γιατί δεν δουλεύω το Σαββατοκύριακο. Ωα, μπράβο ρε Μαρία. Δεν δουλεύεις. Έχουμε την ίδια στεναχώρια, Μαρία μου. Και τι θα κάνετε, ρε παιδιά. Θα ενημερωνόμαστε συνέχεια. Και τι θα κάνετε. Θα ενημερωνόμαστε συνέχεια, τι άλλο να κάνουμε. Σιγά πάμε για καφέδες. Καφέδες, φαγητά, φίλους. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω. Ξεκούραση και τέτοια. Όχι, όχι τέτοια. Για κάτι σπίτι, α πούμε, ταινίες. Όχι τέτοια. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ποια ιδέες είναι αυτές. Μόνο ιδέες θα βλέπουμε. Αντί να άρχισε να δουλέψει εδώ πέρα. Σε ανοιχτή γραμμή και με τους συναδέλφους. Μπράβο, ναι. Θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Τι θα γίνει. Εντάξει. Ναι. Περνάνε, περνάνε μέρες. Πλατεία Αριστοτέλους. Στημένο το δεντράκι από το δεντράκι. 20 μέτρα ύψος έχει, δεν είναι δεντράκι. Ναι. Από το παλαιοχώρι Χαλκιδικής, το οποίο θα το στολίσουμε τις επόμενες ημέρες η Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής πάντα τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε και άλλο διάκοσμο με άλλα δεντράκια, ξύλινα σπιτάκια και πολλές άλλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε όλο το μήκος της πλατείας Αριστοτέλους, από το άγαλμα Βενιζέλου μέχρι και εδώ στη Λεωφόρο Νίκης. Το άγαλμα Βενιζέλου στείνεται ένα σπιτάκι. Μάλλον πολλά σπιτάκια, περισσότερο για τους μικρούς φίλους, και ένα Λούνα Πάρκ μίνι από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Θα περιμένουμε φυσικά την φωταγώγηση με χιλιάδες λαμπιόνια την 30η Νοεμβρίου, το έχουμε πει, την μεγάλη αυτή μέρα για την πόλη μας που θα έχουμε και τα εγγένεια του μετρό και Λευκή Νύχτα θα γιορτάσουμε, αλλά και τη φωταγώγηση του δέντρου με μια συναυλία έκπληξη. Έχουν ακουστεί τα ονόματα των καλλιτεχνών Μιχάλης Χατζηγιάννης και του συγκροτήματος Ονειράμα. Πολύ ωραία. Να επιβεβαιωθεί από την πλευρά του Δήμου. Θα το δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πλημμυρίσει με κόσμο στην αλλαγή του χρόνου η πλατεία Αριστοτέλους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άντε, και του χρόνου. Και του χρόνου να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες μου. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας.